Με πάμε λοιπόν, μεγάλη αποκάλυψη, ήρθαν στο φως μέσα από το ίδιο το επεισόδιο, προφανώς δεν θέλανε να το κρύψουν ή τους ξέφυγε. Αποκάλυψη λοιπόν και το είδαμε το βίντεο στο Νάσος Blog, όπου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαρία Ελένα Ρουμελιώτη έχουν κρυφτεί σε σημείο που δεν υπάρχουν κάμερες και δεν επικοινωνούν, υποτίθεται για να επικοινωνούν με τον εξωκόσμο. Και κάπου εκεί ξαφνικά σκάει η κάμερα και βλέπουμε τη Μαρία Ελένα Ρουμελιώτη να βάζει κάτω από τους γλουτούς της το κινητό. Κάτσε ρε Χρύσα, δεν αχνοφαινόταν απλά, γιατί... αλλά φαινόταν κανονικά. Βλέπουμε την ίδια εικόνα. Αυτό είναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και μέχρι και εγώ δεν το πολύ βλέπω. Είναι ένα μικρό κινητό. Μάλιστα. Τα παλαιάς τεχνολογίας. Μάλιστα. Τα μικρά, θυμάσαι. Από αυτά τα μικρά που μπορούν να πιάσουν παντού σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι η ταμπακέρα, δεν είναι η ταμπακέρα του ήχου. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουν μικρόφωνα εδώ. Δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχουν, γιατί η ταμπακέρα, ρε παιδί μου, να καταλάβει ο κόσμος, του ήχου που έχουμε, μοιάζει με ένα τέτοιο κινητό, αλλά όχι. Ο θέματος άλλη είναι η ταμπακέρα. Όπως βλέπεις, δεν υπάρχει. Υπάρχει ούτε καλώδιο όπως έχουμε για τις ταμπακέρες. Πάντα να σύρμα, εντάξει. Ούτε τίποτα. Αν μη τι άλλο, βλέπουμε μια αγωνία να το κρύψουν τη στιγμή έτσι, που μπράβο. Τραβάει η κάμερα. Για ποιο λόγο, όταν σκάει η κάμερα, έχεις ανάγκη εσύ να κρύψεις κάτι που δεν σε ενδιαφέρει να φανεί. Εάν ήταν το μικρόφωνο, θα μπορούσα να πω ότι το κάνει για να μην φανεί ότι είναι στημένη μια κουβέντα. Έτσι. Άντε καλέ. Αν ήταν το μικρόφωνο, τώρα. Λέω. Εάν ήταν το κινητό, είναι αυτονόητο γιατί θέλουν να το κρύψουν. Από την άλλη, αφού έγινε αυτό το σκηνικό και αφού τραβάει η κάμερα, θα μπορούσε έχει να μιλήσει πολύ κάρπο για τον Μήνικο, περίμενε. Συγκεκριμένο κινητό, υπάρχουν αρκετά από αυτά τα κινητά. Αυτά τα κινητά τα μικρά τα έχουν. Ισχύει γιατί, δηλαδή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κινητό ή όχι, δεν το έχω και περιβιοποιία. Είπε το συγκεκριμένο ότι κινητό. Όλοι οι παίχτες όταν έχουν κινητό, έχουν συγκεκριμένη εταιρεία παλιό κινητό γιατί πιάνει εκεί παντού. Κι άλλος παίχτης πέρσι είχε, κι άλλος παίχτης. Αρκετοί παίχτες είχαν το συγκεκριμένο μικρό κινητό. Δεν θα πω την εταιρεία τώρα. Ναι, φαντάζεστε ναι. Για ποιο λέω. Είναι παλιό κινητό. Και είναι αυτά δεν που είναι δεν μπορούν smart. Να σε παρακολουθήσουν. Όχι, έτσι. Και δεν είναι επίσης και smart. Είναι, δεν έχει είναι απλά smart. Τα κουμπιά και πολύ smart. Μικρή οθόνη. Αυτά τα κινητά λοιπόν είναι τεχνολογικά. Κυκλοφορούν κατά κόρον στο νησί. Καταλάβαμε. Δεν μπορείς να μπει στο ίντερνετ, αλλά μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Το διευκρινίσουμε αυτό. Τηλέφωνο μπορείς να πάρεις. Ίντερνετ στο συγκεκριμένο κινητό δεν μπορείς να πάρεις. Μάλιστα. Τα κινητά που κατέχουν οι παίχτες. Δηλαδή τα έχουν μαζί τους, είναι αυτά τα κινητά. Τα κινητά για να μπουν και να δούνε τα έχουν οι locals που τους τα δίνουν για λίγη πάντως, ώρα. Έλενα να μου, κουκλάρουνε. Αυτό είναι ένα πολύ χοντροκομμένο στιγμιότυπο. Υπάρχει αντίδραση από κάποιον από την παραγωγή να πει, ξέρετε κάτι παιδιά, μοντάζ, ρε, παιδιά. Ξέρετε κάτι παιδιά, αυτό δεν είναι κινητό και είναι μια ταμπακέρα που είχαν το καπνό για τα τσιγάρα. Μπορεί δεν να πει κάτι. Επιτρέπεται να υπάρχουν τσιγάρα. Ποιος ναι, αλλά από το να, ναι, αλλά από το να υπάρχει κινητό, καλύτερα να υπάρχουν τσιγάρα. Αυτό λέω. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εδώ διώξανε δύο ότι τηλεφωνούν και κλέβουν. Μετά βγήκε ο ίδιος ο Ατζούν και είπε λάθος. Ενώ είχαν φύγει. Και δεν είδαμε κάποια αποκατάσταση. Εδώ σκοτώνει όλο τον κόσμο ο Αίγιος. Και του δίνουν συγχωροχάρτη. Στη μία. Και πριν προλάβει ο Αλέκτρο ξανά και του λένε. Αντρεά, κοίτα λίγο αυτό. Μπράβο, λίγο. Παρακολουθήστε. Να δουν το κινητό και να πούνε. Έχω απορία, να μου τη λύσετε λίγο. Διαλύουμε το survivor. Βοηθήστε με λιγάκι. Όχι, να μην το βάλουν στο μοντάζ. Ένα αντρέα. Λεπτό. Δεν είναι ένα πλάνο αποκαλυπτικό έτσι. Που βρήκε κάποιο. Αυτό. Στο μοντάζ. Και κοίτα, Αντρέα, επειδή ξέρει. Ναι, βάζει ναι. Το χέρι ο Σάκης. Πάει η Μαριαλένα μαζί. Είναι για κάτι που θέλουν να κρύψουν και οι δύο και το πήραν χαμπάρι γιατί πήγε. Ντου έκανε η κάμερα και το κρύβουν και δύο βλέπει. Δύο χέρια. Άλλο πλάνο. Δεν πέφτει το μάτι σου εκεί. Στο μικρό, αν δεν το επικεντρώσεις, να του κάνεις και ένα. Μα όταν μοντάρουμε, τα ξέρουμε ρε Αντρέα, δεν μοντάρουμε σε 14, μοντάρουμε σε μεγάλες οθόνες. Όχι σε τέτοια λεπτομέρεια. Αν μοντάρει, το βρίσκει όλο. Ερώτηση κρίσεως προς όλους, παρακαλώ. Και πώς φορτίζεται αυτό το κινητό αφού δεν υπάρχει ρεύμα στον Άγιο Δομήνικο και στην. Οι ντόπιοι, ρε παιδιά. Οι ντόπιοι, αγάπη. Όχι, θα σα το λύσω εγώ. Θα σα το λύσω εγώ. Αυτό. Θα σα το λύσω, δεν ξέρω γι' αυτό, αλλά ξέρω να σα πω ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνουν στο χώρο που είναι πριν το συμβούλιο. Υπάρχει ένα μπουντουάρ, σα το έχω ξαναπεί εκεί πίσω, που τα κορίτσια σφυρίζονται, βγάζουν τα φρύδια του κτλ. Έχει και υπάρχει ένα χώρο λοιπόν, μπράβο, που επειδή δίπλα το συμβούλιο.
συμβούλιο ακριβώς. Α, για το πιστολάκι. Όχι, είναι πριν... δίπλα το συμβούλιο που σημαίνει ότι οι τεχνικοί κουμπώνουν. Έχω μια έχω ερμηνεία για τα πώς ξέφυγε. Και στους παραμέντικο, να την ακούσουμε. Εκτός από αυτό, οι άνθρωποι που το έχουν προμηθεύσει πολλές φορές μου έχουν πει, εγώ δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν είχα τέτοιο κινητό, να σου πω την αλήθεια. Αυτό από πίσω λέει έχει ένα πράγμα σαν κουμπάκι. Τους δίνουν καινούριο και κουμπώνουν καινούριο. Αλλάζουν μπαταρία. Κάτι τέτοιο μου εξηγούσαν. Δεν είμαι καλή. Πάντως, μία ερμηνεία στο πώς τους ξέφυγε είναι και η εξής. Εάν κυκλοφορούν κατά κόρον αυτά τα κινητά και η διαδικασία στο μοντάζ είναι το να κόψουμε αυτά τα πλάνα, ναι, κάποιο θα φύγει. Ωραία. Γιατί είναι πολλά. Μάλιστα.